ψυχής που θα αμαρτήσει. Συ αρχιερεκτός αμαρτίας υπάρχεις, δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη σαν αιώνα και ο λόγος αλήθεια. Κυρίου δε ερυφόμεν, ότι Συ Ανάσταση ζωή και η μακαρία ανάπαυσης των πεσόντων κατά την μάχη του φαρδικά μου αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να πέμπομεν, στο σύνδον άκουσου κατά την παραγή. Δεν θα παραστεί από το Σύλλογο Σχεδιστέων Θεσσαλονίκης κανείς και ο Πρόεδρος ευχαριστεί για την πρόσκληση και εύχεται κάθε επιτυχία στην εκδήλωση. Δεν θα παραστεί ο Δήμαρχος Φλωρίνας Ιωάννης Βοσκόπουλος και στέλνει την εξής επιστολή. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου αποστήλατε σχετικά με τον εορτασμό για την 61η επέτειο της Μάχης του Φαρδίκαβου. Δυστυχώς όμως, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν θα μπορέσω να παραβρεθώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση και καλή δύναμη στο έργο σας. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλαδικού Συνδέσμου Αγωνιστός Εαμικής Εθνικής Αντίστασης, Στέλιος Ζαμάνος Πρόεδρος, Δημήτρης Παλαιολογόπουλος, Γενικός Γραμματέας, απευθύνει την εξής επιστολή. Λάβαμε την πρόσκλησή σας για συμμετοχή στον γιορτασμό της 69ης επετείου της Μάχης του Φαρδίκαβου. Συγχαρητήρια για τη συνέπειά σας να θυμόσαστε και να θυμάται τις ιστορικές στιγμές της εθνικής μας αντίστασης. Στα μαύρα σημερινά χρόνια είσαστε μια νησίδα μνήμης και απότησης τιμής στους πεσόντες. Λόγοι Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κύριος Γεώργιος Δακής. Ανταυτού Περιφερειάρχης Κοσματόπουλος. Πρώτο Σώμα Στρατού. Δήμαρχος Γρεβενών, κύριος Δημοσθένης Κουπτσίδης. Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Σιάτιστας. Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΟΑΕΑ Δυτικής Μακεδονίας. ΠΟΑΕΑ Φλωρίνας. ΠΟΑΕΑ Γρεβενών.
του ΑΕΑ Καστοριάς. Του ΑΕΑ Σερβίων. Πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Χιάτιστας του Δήμου Βοΐου. Νομαρχιακή Επιτροπή και Τοπική Κίνηση Συνασπισμού Κοζάνης. Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χιάτιστας Μαρκίδες Πούλιου. Ακαδημία Ποδοσφαίρου Χιάτιστας. Ομιλία του Συμβούλου Δημοτικής Κοινότητας Χιάτιστας, κ. Λέγκου Σωτήριου. Μία από τις μεγαλύτερες μάχες της εθνικής αντίστασης κατά των δυνάμεων κατοχής, με απήχηση που ξεπερνά τα όρια της ελληνικής επικράτειας, έλαβε χώρα σε αυτό το παλίπαθο κομμάτι της μακεδονικής γης. Η ιστορική μάχη του Φαρδίκαμπου, ή πιο σωστά, Βίγλας Φαρδίκαμπου, αφού είναι η συνέχεια της μάχης της Βίγλας, που εκτελήχθηκε από τις 4 έως 6 Μαρτίου του 1943, αποτελεί ορόσημο της καθολικής εθνικής αντίστασης και σηματοδοτεί στη συλλογική μνήμη του λαού μας τις διαχρονικές αξίες και τα πιστεύματα της ελευθερίας, της προσωπικής και εθνικής αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης προσφοράς και της αυτοθυσίας. Ο σαντιστινός λαός, συνεπής και απαρέγκλητος στην ιστορική του διαδρομή που οι προηγούμενες γενιές είχαν χαράξει, δίνοντας ηχηρό παρόν σε όλους τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες, σε μια στιγμή έξαρσης του αδούλωτου και ανυπότακτου φρονήματός του, με τη μάχη Βίγλας Φαρδικάμπου, έγραψε μια ακόμη φωτεινή σελίδα στην πολύχρονη και έντονη παρουσία του στις κρίσιμες καμπές του Ανατολικού. Yeah.
Ο διάλογος τους είναι μια απάτη! Νόμος είναι τα δικά του εργάτη! Νόμος!